Καλησπέρα και από μένα. Εγώ αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιωτάκο για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Με την παρουσίασή μου θα προσπαθήσω να αναφερθώ στο κομμάτι της νόησης στην ηγεσία μέσα από τα μάτια της οργανωσιακής νευροεπιστήμης. Πάμε αρχικά να δούμε τι είναι η οργανωσιακή νευροεπιστήμη. Ξεκίνησε αρχικά μέσα από μια μεγάλη δουλειά των Όσνερ και Λίμπερμαν το 2001 η κοινωνική γνωστική νευροεπιστήμη και από το 2007 έχει αρχίσει να απαντάται στη βιβλιογραφία ο όρος της οργανωσιακής γνωστικής νευροεπιστήμης, ο οποίος είναι ένας κλάδος της κοινωνικής γνωστικής νευροεπιστήμης, πιο εφαρμοσμένος θα λέγαμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι μιλάμε για μία σύζευξη επιστημών, δηλαδή έχουμε μία διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία προσπαθεί να συνδέσει διαφορετικά πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης. Έχουμε από τη μία πλευρά τα ανώτερα οργανωσιακά φαινόμενα, το κοινωνικό επίπεδο δηλαδή, όπου αναφερόμαστε σε διαδικασίες από τον τομέα της διοίκησης και της ηγεσίας. Μετά έχουμε το γνωστικό, το νοητικό επίπεδο, καθαρά στο κομμάτι δηλαδή της νόησης, του νου. Και πιο χαμηλά ιεραρχικά πάμε πλέον στο νευρονικό επίπεδο, δηλαδή στο κομμάτι των νευροεπιστημών, όπου πλέον όλη αυτή η πολυπλοκότητα των ανώτερων οργανωσιακών φαινομένων ανάγεται στους νευρώνες και στα κυκλώματα που ενεργοποιούνται ή όχι κάθε φορά. Έχει αναφερθεί έτσι τα τελευταία 10-15 χρόνια ότι φαίνεται ότι υποφελείται και ο τομέας της ηγεσίας μέσα από τη μελέτη των νευροεπιστημών. Θα ήθελα τώρα να προσεγγίσουμε την ηγεσία, όπου είναι ένας πολύ σύνθετος όρος, ένα πολύ σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι μετά από μια δουλειά του Κέλερμαν το 12, αναφέρονται τουλάχιστον 1.400 διαφορετικοί ορισμοί στην ηγεσία. Προσεγγίζεται από πάρα πολλές επιστήμες. Θα αναφέρω έναν πάρα πολύ χαρακτηριστικό ορισμό του Μπουραντά, όπου ορίζει την ηγεσία ως μια διαδικασία επιρροής των στάσεων και της συμπεριφοράς μιας ομάδας ατόμων από έναν άτομο, τον ηγέτη, οι οποίοι οικειοθελώς, εθελοντικά, θέλουν να συνεργαστούν για να πετύχουν στόχους με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της σύζευξης ηγεσίας και οργανωσιακών νευροεπιστημών, το 8, η Ρίγκλεπ και Ροκ εισάγουν τον όρο νευροηγεσία, ο οποίος αναφέρεται στην μελέτη της ηγεσίας μέσα από την έρευνα της εγκεφαλικής δραστηριότητας σε νευρονικό επίπεδο. Οι συγκεκριμένοι ίδρυσαν το Neuroleadership Institute, οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο, θα έλεγα, όχι τόσο ερευνητικά, αλλά περισσότερο στο κομμάτι της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης στον χώρο της ηγεσίας. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια έτσι πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της οργανωσιακής νευροεπιστήμης. Ο Μπογιάτζης το 2014 αναφέρθηκε σε δύο πολύ γνωστούς ρόλους του ηγέτη, οι οποίοι απαντώνται στη βιβλιογραφία από την δεκαετία του 50, τον στόχο κατευθυνόμενο, τον task-oriented και τον κοινωνικά συναισθηματικά προσανατολισμένο ηγέτη, με άλλα λόγια τον human-oriented, δηλαδή τον ηγέτη ο οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο για τους ανθρώπους, για την ομάδα του, για τις σχέσεις των ανθρώπων. Και αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι δύο τελείως διαφορετικοί ρόλοι που μπορεί να διαθέτει ένας ηγέτης φαίνεται να διαχωρίζονται και από τη σκοπιά των νευροεπιστημών. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι αυτή η ρόλη είναι προσανατολισμένη σε σχέση με δύο φιλικά κυκλώματα, το Task Positive Network και το DMN, το Default Mode Network, τα οποία φαίνεται ότι έχουν μια ανταγωνιστική δράση μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν ενεργοποιείται το ένα, το άλλο απενεργοποιείται. Γι' αυτό το λόγο και αυτοί οι δύο ρόλοι είναι εκ διαμέτρου φαινομενικά αντίθετοι. Ο ηγέτης, ο οποίος ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους του, δεν μπορεί ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, συνάμα να ενδιαφέρεται και για το έργο, για τη δουλειά που πρέπει να βγει, το ίδιο έτσι και στην άλλη περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο προτείνει ο Μπογιάτζης ότι όσον αφορά αυτό το κομμάτι της ενεργοποίησης των συγκεκριμένων κυκλωμάτων που φαίνεται να συνάδει με τους δύο αυτούς ρόλους των ηγετών, όταν πρέπει ο ηγέτης να δώσει ένα feedback
το οποίο έχει να κάνει με τεχνικής φύσεως πράγματα, εκείνη τη στιγμή θα πρέπει και ο ίδιος ο follower, το μέλος της ομάδας, να ασχολείται με τεχνικής φύσεως έργο, για να έχουμε έτσι τη μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, είτε είναι task-oriented, είτε είναι human-oriented. Επίσης, όσον αφορά το κομμάτι της χρήσης νευροεπικονιστικών τεχνικών και νευροφυσιολογικών μετρήσεων, υπάρχει έτσι μεγάλη βιβλιογραφία στον τομέα της χρήσης του ποσοτικοποιημένου ΙΕΚ στη μελέτη της ηγεσίας. Θα αναφέρω δύο πολύ χαρακτηριστικές έρευνες, τον Γουόλμαν και τον Χάνα. Ο Γουόλμαν το 2011 προσπάθησε να δείξει το κατά πόσο το ποσοτικοποιημένο ΙΕΓ μπορεί να εφαρμοστεί και να μας δώσει πράγματα στο κομμάτι της ανάπτυξης της ηγεσίας, δηλαδή στο πρακτικό τομέα, στην πρακτική εφαρμογή. Έτρεξε έτσι μια έρευνα, η οποία αποτελούνταν από 50 ηγέτες, όσον αφορά το inspirational leadership, δηλαδή τον ηγέτη που εμπνέει, που δημιουργεί ένα όραμα, ένα σκοπό. Και βρήκε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η μετοπιαία δεξιά δραστηριότητα του εγκεφάλου, φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με το κοινωνικό vision που αισθάνονται οι followers ότι μπορεί να διαθέτει ο ηγέτης ο χαρισματικός. Γι' αυτό το λόγο αναφέρουν και προτείνουν ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, επικουρικό βέβαια, η χρήση του neurofeedback στον τομέα της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης αποτελεσματικών ηγετών. Να τονίσω έτσι ότι η νευροανάδραση είναι μία τεχνική, είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούμε εδώ και αρκετές δεκαετίες στο κομμάτι και της ανάπτυξης, της αποκατάστασης, θα έλεγα, των μαθησιακών διαταραχών. Στο ΔΕΠΗ έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή, στο κομμάτι της ενδυνάμωσης της προσοχής. Επομένως, τονίζεται και προτείνεται ότι θα μπορούσε και αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί πρακτικά στην εφαρμοσμένη ανάπτυξη στην ηγεσία. Μια άλλη πολύ χαρακτηριστική έρευνα με μεγάλη οικολογική εγκυρότητα που βρήθηκε έτσι θετικών σχολείων στη βιβλιογραφία της ηγεσίας από την σκοπιά των ευρυπιστημών είναι η μελέτη των Χάνα το 2013, όπου αυτό το πολύ χαρακτηριστικό που έκαναν θέλησαν να μετρήσουν την πολυπλοκότητα, το complexity των ηγετών, αλλά το μελέτησαν από τρεις διαφορετικές σκοπιές, δηλαδή από τα τρία διαφορετικά επίπεδα που ανέφερα προηγουμένως, τα οποία όλα αυτά συνδυάζουν έτσι την οργανωσιακή νευροεπιστήμη. Και από τη σκοπιά του self-report, των αυτοαναφορών, το πόσο πολύπλοκοι αισθάνονται οι ηγέτες, και από την πλευρά ποσοτικοποιημένου ΙΕΓ, της ενεργοποίησης έτσι της εγκεφαλικής δραστηριότητας, αλλά και από τη σκοπιά χαρακτηριστικών συμπεριφοράς, οι οποίες έχουν να κάνουν με προσαρμοστικές σκέψεις. Και βρήκαν ότι υπάρχει άμεση συνάφη, άμεση σχέση μεταξύ τους, τονίζοντας έτσι ότι η προσαρμοστικότητα αποτελεί παράγοντα κλειδί για την αποτελεσματικότητα στην ηγεσία. Οπότε αναφερθήκαμε έτσι πολύ αυρά στο κομμάτι το πώς η χρήση νευροεπικονιστικών τεχνικών, νευροφυσιολογικών μετρήσεων φαίνεται να δείχνει κάποια πρώτα ευρήματα όσον αφορά στο κομμάτι της ηγεσίας. Θα ήθελα τώρα να μετατοπιστούμε στο γνωστικό, στο νοητικό επίπεδο, όπου υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για το ποιες είναι εκείνες οι κρίσιμες γνωστικές δεξιότητες που μπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική ηγεσία. Είναι και μία δουλειά έτσι η οποία έχει να κάνει και με τα πλαίσια της διατριβής μου, και για να δούμε τελικά ποιες είναι μία, δύο, παραπάνω οι κρίσιμες γνωστικές λειτουργίες που φαίνεται να σχετίζονται με την αποτελεσματική ηγεσία, και να γίνει έτσι ένας ενδελεχής νευροψυχολογικός έλεγχος. Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι λιγάκι αμφιλεγόμενα. Η σκοπιά από την οποία μελετώνται οι γνωστικές λειτουργίες δεν είναι μία, δεν μιλάμε μόνο για γνωστική ψυχολογία. Χρησιμοποιούνται πολλές κοινωνικές κατασκευές, όπως είναι το IQ, όπως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, όπου γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μελετηθεί πάρα πολύ όσον αφορά στο κομμάτι του leadership effectiveness, της αποτελεσματικότητας στην ηγεσία. Αυτό που σίγουρα φαίνεται ότι
είναι ένα εύρημα το οποίο είναι προς συζήτηση και έτσι είναι κάτι το οποίο συζητάτε αρκετά, είναι στον τομέα της γνωστικής ευελιξίας. Δηλαδή, φαίνεται ότι η προσαρμοστικότητα, το να είναι ένας άνθρωπος ευπροσάρμοστος σε όλες αυτές τις ρευστές και αβέβαιες συνθήκες της σημερινής ζωής, φαίνεται τον καθιστούν πιο αποτελεσματικό και πιο παραγωγικό. Επομένως, αυτό εκεί που καταλήγουμε είναι ότι από το σύνολο των νοητικών λειτουργιών, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες, αυτές που τείνουν να μας ενδιαφέρουν περισσότερο στη μελέτη της ηγετικής συμπεριφοράς, είναι οι λεγόμενες εκτελεστικές λειτουργίες. Οι εκτελεστικές λειτουργίες, να αναφέρω έτσι ότι μιλάμε για μία ομπρέλα γνωστικών δεξιοτήτων, οι οποίες ενεργοποιούν τον προμετωπιαίο φλοιό και οι οποίες εμπλέκουν σύνθετες νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η λήψη απόφασης, η επίλυση προβλημάτων, ο προγραμματισμός, η κριτική ικανότητα, η ευελιξία σκέψης, σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική αυτορύθμιση, τη βούληση, τον προγραμματισμό, τη στοχοκατευθυνόμενη δράση για όλες τις συμπεριφορές που έτσι εκφράζουμε στην καθημερινότητά μας. Μία πολύ χαρακτηριστική υπομάδα, ας το πούμε έτσι, των εκτελεστικών λειτουργιών, είναι η λήψη απόφασης. Η λήψη απόφασης έχει στρέψει αρκετά το ενδιαφέρον των ερευνητών στον τομέα της ηγεσίας. Αναφέρεται σε τι. Είναι αρκετά σύνθετη δεξιότητα, η οποία έχει να κάνει άμεσα με τη στρατηγική σκέψη, η οποία τι είναι, ένας μηχανισμός ο οποίος σχετίζεται άμεσα με το σχεδιασμό, τη διόρθωση λαθών, την αναστολή απάντησης, απαιτεί νοητική επεξεργασία, έλεγχο, ρύθμιση, ενσωμάτωση νοητικών δραστηριοτήτων και τέλος απαιτεί και εκτελεστικό έλεγχο, στοχοθέτηση και επιτήρηση έργων. Η λήψη απόφασης, βέβαια, δεν μπορεί να γίνει ψυχρά σε ένα εργαστηριακό πλαίσιο. Εννοείται ότι εμπλέκει άμεσα και το συναίσθημα, ειδικότερα σε συνθήκες καθημερινότητας, σε ένα οργανωσιακό πλαίσιο, όπου ο ηγέτης καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις, που μπορεί να επηρεάσουν ένα σύνολο ανθρώπων. Επομένως, ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι η αμυγδαλή παίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη απόφασης. Είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία του συναισθήματος και φαίνεται ότι το κατά πόσο ο ηγέτης μπορεί να επεξεργαστεί κατάλληλα τα ερεθίσματα και τα συναισθήματα που λαμβάνει κάθε φορά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην λήψη απόφασης. Θα αναφερθώ λιγάκι στην υπόθεση του σωματικού δίκτυου του Νταμάσιο το 1994, όπου τι παρατήρησε. Παρατήρησε ότι οι ασθενείς με βλάβες στον μέσο κοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό φάνηκε ότι ενώ είχαν άρτιο νοητικό επίπεδο, ενώ δεν είχαν δυσκολία σε βασικές γνωστικές λειτουργίες, στην προσοχή, στην μνήμη, στη σημασιολογία κτλ., αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μάθουν από τα λάθη τους, ειδικότερα όταν οι συνθήκες της και επομένως υπολειτουργούσαν στην καθημερινότητά τους, έτσι δεν ήταν λειτουργικοί. Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, ξαναλέω, δεν είχαν έκπτωση νοητική συνολικά έτσι, στο δίκτυο νοημοσύνης, ούτε δυσκολίες σε βασικούς τομείς γνωστικών λειτουργιών. Αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές εμφάνιζαν επίπεδο συναίσθημα. Οπότε τι παρατήρησε. Παρατήρησε ότι η συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, ο μέσο κοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός, φαίνεται ότι σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματική λήψη απόφασης. Ειδικότερα όταν τα συναισθήματα καθοδηγούν τη λήψη απόφασης σε καταστάσεις όπου οι συνέπειες της επιλογής είναι αβέβαιες, όταν δηλαδή έχουμε είτε ανταμοιβή είτε τιμωρία από το περιβάλλον. Οπότε, συνολικά, για να αναφερθώ στο κομμάτι των γνωστικών λειτουργιών στην ηγεσία, έχει έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον το
τελικά από ποια σκοπιά θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτές τις γνωστικές λειτουργίες. Εγώ σίγουρα θα τόνιζα ότι το κομμάτι των γνωστικών μοντέλων και της νευροψυχολογίας θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Να αναφερθώ ότι το πρόβλημα δεν το συναντάμε μόνο στη μελέτη της ηγεσίας, τις ατομικές διαφορές. Το συναντάμε γενικά στη μελέτη του γνωστικού, του νοητικού προφίλ, του νευροψυχολογικού προφίλ ανθρώπων που ανήκουν στον υγιή πληθυσμό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά σε κλινικούς πληθυσμούς. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το προφίλ το γνωστικό κλινικών πληθυσμών. Ωστόσο, έχουμε αρκετά ελλείμματα όσον αφορά το γνωστικό, το νοητικό προφίλ σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης στον υγιή πληθυσμό. Και πάμε τώρα να δούμε λιγάκι και το πρακτικό επίπεδο, τι φαίνεται να εφαρμόζεται πρακτικά με από τη σκοπιά των νευροεπιστημών στην ηγεσία. Όπως ανέφερα προηγουμένως, οι Ρίγκμπελ και Ροκ το 8 όρισαν την νευροηγεσία. Μέσα από το Ινστιτούτο τους εφαρμόζουν πρακτικά προγράμματα ανάπτυξης στην ηγεσία. Προτείνανε το 8 και το 12 στη συνέχεια το μοντέλο συνεργασίας και επιρροής των ατόμων, το SCARF model, το οποίο έχει 5 βασικούς πυλώνες, το status, τη βεβαιότητα, την αυτονομία, το σχετίζεστε και τη δικαιοσύνη. Και τι θέλουν να τονίσουν, ότι αυτοί οι 5 παράγοντες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να αισθάνεται το άτομο το οποίο ανήκει σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε ένα οργανωσιακό πλαίσιο, ασφαλές. Βασική αρχική οργάνωση του εγκεφάλου μας είναι το να ελαχιστοποιούμε την απειλή που μπορεί να υπάρχει τριγύρω μας, στο εξωγενές περιβάλλον, και να ενισχύουμε την ανταμοιβή. Επομένως, όταν αισθανόμαστε ανταμοιβή, αισθανόμαστε ασφάλεια, είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο παραγωγικοί γίνεται και πιο αποτελεσματικοί. Επομένως, σε αυτές τις συμπεριφορές, ο ηγέτης καλείται να ενισχύσει αυτό το αίσθημα για να είναι τα άτομα της ομάδας και ικανοποιημένα, αλλά και αποτελεσματικά. Όλη η ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά βασίζεται στα συστήματα της πρωτογενούς ανταμοιβής και πρωτογενούς απειλής. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να αισθανόμαστε ασφάλεια και ανταμοιβή. Επομένως, το συγκεκριμένο μοντέλο παρέχει, θα λέγαμε, το επιστημονικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της αυτοεπίγνωσης, αλλά και της επίγνωσης των άλλων στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και με αυτόν τον τρόπο στοχεύει σε πιο παραγωγικούς, ισχυρούς και συντηρήσιμους τρόπους κινητοποίησης, χωρίς να είναι έτσι κοστοβόροι αυτοί οι τρόποι. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής των νευροεπιστημών, συμπεριφορισμού θα έλεγα, γνωστικής ψυχολογίας, βασικών αρχών μάθησης, είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς εγκαθιστώ μία νέα συνήθεια, μία νέα ρουτίνα σε ένα πλαίσιο. Είτε είναι εργασιακό πλαίσιο, σε ένα πιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, σε ένα οποιοδήποτε πλαίσιο. Έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος από τη σκοπιά της ψυχολογίας όσον αφορά το κομμάτι του awareness, της επίγνωσης. Η επίγνωση μας βοηθάει στο να πετύχουμε την αλλαγή. Σε όλες τις ψυχοθεραπείες φαίνεται ότι η επίγνωση παίζει καθοριστικό ρόλο. Κάνουμε όλο αυτό το ταξίδι το ψυχοθεραπευτικό για να αποκτήσουμε καλύτερη επίγνωση του εαυτού μας, το πώς αισθανόμαστε, τι μας κάνει να αισθανόμαστε έτσι κτλ. Βέβαια, εγώ θα πω ότι η επίγνωση από μόνη της δεν φτάνει για να διατηρηθεί η αλλαγή μέσα στον χρόνο. Δεν αρκεί. Πρέπει να ισχύουν και κάποιοι άλλοι κανόνες. Αυτό που προτείνει ο Ροκ είναι ότι όταν θέλω να αλλάξω κάτι, πρέπει αρχικά να βάλω κάποιες προτεραιότητες. Δεν γίνεται να θέλω να αλλάξω 10 πράγματα μαζί, έτσι. Οπότε, βάζοντας την προτεραιότητά μου, στη συνέχεια πρέπει αυτό που θέλω να αλλάξω, την προτεραιότητα, να την κάνω τι? Να την αυτοματοποιήσω, να την κάνω συνήθεια, να την κάνω ρουτίνα. Πώς κάνω κάτι ρουτίνα, έτσι, και από τη σκοπιά της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Τι γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ότι όταν κάτι, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, την κάνουμε επαναλαμβανόμενα ξανά και ξανά, το νευρονικό κύκλο ενεργοποιείται, γίνεται όλο και πιο ισχυρό, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αυτοματοποιείται και να μιλάμε πλέον για μια ρουτίνα, για μια συμπεριφορά η οποία εμφανίζεται χωρίς να καταβάλω ιδιαίτερο κόπο.
Ωστόσο και πάλι το να κάνω κάτι συστηματικά από μόνο του δεν σημαίνει ότι θα γίνει σταθερό και θα εμφανίζεται κατά επαναλαμβανόμενο χρόνο, επαναλαμβανόμενο τρόπο μέσα στον χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύστημα, το πλαίσιο, με άλλα λόγια το περιβάλλον. Δεν μπορώ να πετύχω αλλαγή, επιθυμητή αλλαγή, δεν μπορώ να χτίσω υγιείς συνήθειες, υγιείς ρουτίνες, χωρίς το περιβάλλον να το υποστηρίζει. Επομένως, πρότεινε ο Ροκ, ο συγκεκριμένος, έτσι, νευροεπιστήμονας, να, το mistake of the month, το λάθος του μήνα, όπου τι έκανε κάθε φορά στη μηνιαία συνάντηση στον οργανισμό, έκανε συνήθεια ουσιαστικά, πλαισίωσε το να μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι, τα μέλη στον οργανισμό, να αναφέρουν ένα λάθος που μπορεί να κάνανε μέσα στη διάρκεια αυτού του μήνα, στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο όμως το αγκάλιαζε ο ίδιος από τη σκοπιά της ασφάλειας, ότι ναι, είναι λογικό να γίνονται λάθη. Το θέμα δεν είναι να μένουμε σε αυτά και να κολλάμε, ότι okay, έχει γίνει ένα λάθος, πω ότι παράγματα πήγαν στραβά κτλ. Αλλά να δούμε με ποιον τρόπο αυτό το λάθος θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω προς οφελός μου, να μάθω από αυτό, έτσι ώστε να με κάνει να βελτιωθώ και να αναπτυχθώ. Πέρα από τα συγκεκριμένα, έτσι, παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής των νευροεπιστημών στον τομέα της ηγεσίας, θα αναφερθώ ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται έτσι μεγάλη δουλειά και σοβαρή δουλειά από ανθρώπους που έχουν, που ασχολούνται με το κομμάτι της διαχείρισης του άγχους στο εργασιακό περιβάλλον, με το κομμάτι του well-being, με το κομμάτι του burnout, και από τη σκοπιά των γνωστικών, έτσι, της γνωστικής ενδυνάμωσης με την ενίσχυση της προσοχής, που ξέρουμε ότι είναι μία δυσκολία, μία λειτουργία, με συγχωρείτε, η οποία είναι απαραίτητη στο σύνολο της καθημερινότητάς μας, όχι μόνο στο εργασιακό μας ρόλο. Επίσης, άλλη πρακτική εφαρμογή των οργανωσιακών νευροεπιστημών στην ηγεσία και γενικότερα στο οργανωσιακό πλαίσιο είναι για την καλύτερη συνεργασία των ομάδων, την ενδυνάμωση των ομάδων. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και έρευνες πάνω στο κομμάτι του coaching. Επομένως, συνολικά, τι έχουν να προσφέρουν οι οργανωσιακές νευροεπιστήμες στο οργανωσιακό περιβάλλον? Φαίνεται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ταυτοποίηση και ανάπτυξη αποτελεσματικών ηγετών, ωστόσο οφείλουν να διεξάγονται και να ερμηνεύονται με προσοχή τα ευρήματα, τα επιστημονικά. Έχουν δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι όταν άρχισα να καταπιάνομαι με τη μελέτη της οργανωσιακής νευροεπιστήμης, έβλεπα πιο πολλές αρνητικές κριτικές βιβλιογραφικά από ερευνητές, παρά θετικά, έτσι, θετικά σχόλια πάνω στο κομμάτι αυτό της μελέτης της ηγεσίας από τη σκοπιά των νευροεπιστημών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα κριτικής είναι ότι η εφαρμογή των νευροεπιστημονικών μεθόδων στην οργανωσιακή συμπεριφορά αφορά τον reductionism, δηλαδή ότι αντί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της μελέτης οργανωσιακής συμπεριφοράς, αντίθετα μειώνει το νόημα της μελέτης αυτού του πολύ σύνθετου κοινωνικού φαινομένου της οργάνωσης, μέσα από τη μελέτη νευρώνων και νευρονικών κυκλωμάτων. Ένας άλλος περιορισμός που αναφέρεται βιβλιογραφικά είναι ότι πολλές φορές μη σημαντικά ευρήματα μπορεί να θεωρούνται στατιστικό σημαντικά, και πολλές φορές οι πρακτικές εφαρμογές των νευροεπιστημών μπορεί να κριθούν ακατάλληλες, έτσι, ή άσκοπες. Επομένως, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για το κομμάτι και the so what issue, τι έχει να μας προσφέρει η νευροεπιστήμη, τι καινούριο. Κάτι που πρέπει, θα ήθελα πολύ να τονίσω και πρέπει να έχουμε κατά νου, είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος για το νιούρο κομμάτι, στο κομμάτι του business, στο κομμάτι των εταιριών, στο επιχειρησιακό πλαίσιο. Και δυστυχώς όλη αυτή η πρακτική εφαρμογή γίνεται από μη ειδικούς, οι οποίοι διαφημίζουν ότι παρέχουν neuromarketing, neuroconsulting, neuroHR, όροι που στην πραγματικότητα
αν το καλοσκεφτούμε, δεν υφίσταται. Είναι απλά μια ταμπέλα η οποία πηγαίνει παντού, χωρίς να υπάρχει έτσι ξεκάθαρο νόημα. Και αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα στο κομμάτι της βιβλιογραφίας, των ερευνών, των μελετών. Και πολλές φορές η χρήση τεχνικών νευροεπιστημονικών γίνεται με διαλόγους οι οποίοι δεν φαίνεται ότι συνάδουν, όπως είναι πολλές φορές, αναφέρουν ότι μπορεί να μελετούν τη δέσμευση, την καινοτομία, την επικοινωνία μέσω, για παράδειγμα, ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, κάτι που καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά σύνθετο για να μελετηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Συνοψίζοντας, εγώ θα ήθελα έτσι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην είμαστε ούτε φοβικοί απέναντι στον όρο, τον νιούρο από τη σκοπιά της οργανωσιακής επιστήμης, αλλά ούτε και να τα αναγάγουμε όλα όσον αφορά το κομμάτι της ηγητικής συμπεριφοράς γύρω από το κομμάτι των νευροεπιστημών και το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στο κομμάτι της δεοντολογίας και της νευροεπιστημονικής ηθικής. Οι νευροεπιστημονικές διεργασίες υπόκεινται σε διαφορετικές ερμηνείες και αναλύσεις που συνδέουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα με την πολυεπίπεδη φύση του οργανωσιακού πλαισίου. Ωστόσο, συνεισφέρουν στην οργανωσιακή και γνωστική νευροεπιστημονική γνώση και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε στην οργανωσιακή γνωστική νευροεπιστήμη φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν στην μελέτη των επιστημών οργάνωσης και διοίκησης. Και συνολικά θα έλεγα ότι η οργανωσιακή νευροεπιστήμη συμβάλλει στην ανάπτυξη οργανωσιακών θεωριών και πρακτικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.